Ευλογητός ο Θεός, αδερφοί μου, ο οποίος μας αξιώνει διαπρεσβειώντης Παναχράντου του Μητρός και του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, να ακούμε το λόγο του, τα Άγια του Λόγια, τα Θεϊκά του Λόγια, εκείνα τα οποία εκήρυξαν όταν κατέβηκε από τους ουρανούς για να μας σώσει. Και αυτά σώζονται και υπάρχουν και θα υπάρχουν έως το τέλος τούτου του κόσμου. Είναι ο Λόγος του Θεού ο οποίος σώζει τον άνθρωπο. Είναι ο Λόγος του Θεού ο οποίος δίδει εις την ψυχή γαλήνη. Ενώνει τον άνθρωπο με τον Θεό. Δια τούτο παρακαλούμεν εμείς να μας δώσει τον φωτισμό του και να εισέρχονται τα λόγια του μέσα στο βάθος της ψυχής μας, για να καρποφορήσουν και να ποιήσουν καρπών εκατονταπλασίωνα όπως ο ίδιος μας εδίδαξε. Τα σημεία των καιρών τα οποία υπάρχουν, αδελφοί μου, όλων και πολλαπλασιάζονται, για να δούμε ότι κάτι το σοβαρό υπάρχει. Μεταξύ δε των σημείων των καιρών υπήρξε και νέο σημείο, το οποίο έδωκε ο Πανάγαθος Θεός, ίσως ο άνθρωπος συνέλθει και μετανοήσει. Ασθένεια, λέγει, των πουλερικών, η οποία ασθένεια το μικρόβιο εισέρχεται στο μικρόβιο της γρήπης και ενώνονται και τα δύο, και όπου πέσει εξαφανίζεται ο κόσμος. Ως αυτήν τη στιγμή, λέγει, κατεστράφησαν 3 εκατομμύρια κοτόπουλα. Η ασθένεια αυτή εξεδηλώθη μακριά από την Ευρώπη, στα ανατολικά αυτάς χώρας, πλην όμως δεν δίνεται κανείς να εγγυηθεί ότι δεν θα μεταφερθεί και σε άλλους χώρους. Σημεία των καιρών φοβερά, τα οποία αποκαλύπτονται το ένα κατόπιν του άλλου, ίσως ο άνθρωπος συνέλθει και μετανοήσει για να σωθεί. Μεταξύ δε τούτου του νεωτέρου συμβάντος έχουμε και ένα άλλο, το οποίο η κάθε μία ψυχή η οποία αντελήφθη αυτό το δράμα έκλαψε και εθρύνησε και ελυπήθη. Μέσα στα γήπεδα αυτά στα οποία τρέχουν τα νέα τα παιδιά και εξοδεύουν τη ζωή τους για να απολαμβάνουν ένα έπαθλο, μέσα σε αυτά τα γήπεδα στα οποία βλασφημείται ο Θεός, βλασφημούνται τα θεία, γίνονται έκτροπα, φωνεύονται νέοι, καταστρέφονται τα πάντα με την νεανική αυτήν να την πούμε ωριμότητα, δεν υπάρχει. Ο νέος δεν έχει ωριμότητα ακόμη. Ανώριμοι νέοι κάνουν όλα αυτά τα οποία είναι γνωστά, κατακαίουν, καταστρέφουν και ούτω καθεξής. Και είδαμε μέσα σε αυτό το γήπεδο ένα νέο παιδί, 24 ετών, Ούγγρος, ο οποίος όπως εστέκεται και εσκόρπιζε το γέλιο του εις όλους εκείνους οι οποίοι ήσαν συμπαίχτε με εκείνον, συναθλητέ με εκείνον, σε μία στιγμή όπως το δέντρο το ξεριζώνει ο αέρας και γέρνει και πέφτει, κατά τον ίδιο τρόπο έγινε και αυτό το παιδί και εξεψύχησε. Ποιος να μην λυπηθεί αυτό το νέο το παιδί? Ποιος να μην θρυνήσει αυτήν την σκηνή την οποία ανοιξιώθημε και είδαμε?
διότι ό,τι γίνει σήμερα, τα πάντα τα βλέπουν εκατομμύρια μάτια, εκατομμύρια κόσμου. Τα είδε ο κόσμος και λυπήθηκε δι' αυτό το νέο, το παιδί το οποίο έκλεισε τα μάτια του μέσα στο στάδιο εκείνο όπου η θεά μπάλα στείνει τα δίχτυά της. Καλά τα αθλήματα, ωραία τα αθλήματα, αλλά ύστερα από αυτόν τον θάνατο τον οποίο είδαμε, υπάρχει ένας άλλος θάνατος, ο οποίος σκορπίζεται με γλυκή δηλητήριο. Δηλητήριο γλυκή. Έχει κανένα να μας πει ότι το δηλητήριο είναι γλυκή? Και όμως το δηλητήριο είναι γλυκή σε μία περίπτωση η οποία αφορά πάλι τους νέους χωρίς να έχει εξαίρεση και τους ενηλικιωμένους και σόφρονας μέχρι και την εσχάτη ηλικία. Γλυκή δηλητήριο. Θεέ μου, υπάρχει γλυκή δηλητήριο? Υπάρχει. Γιατί να είναι αυτό το γλυκή δηλητήριο? Θα το δούμε ευθύς αμέσως, διότι περιγράφει η Αγία Γραφή με ζωηράν παραστατικότητα την ψυχολογία μιας φαύλης γυναικός η οποία σκορπίζει γλυκή δηλητήριο και στέλνει στα προπήλαια του Άδου και από εκεί στα βάθη της κολάσεως χιλιάδες και μοιριάδες και εκατομμύρια νέων. Το δηλητήριο της φαύλης γυναικός, δι' αυτήν την οποία η Αγία Γραφή ομίλησε Πλιστάκης και είπε και η Εκκλησία μας εστιχούργησε τροπάρια τα οποία είναι φοβερά για να ξυπνήσει ο άνθρωπος. Όταν τη Μεγάλη Τρίτη ακούμε το τροπάριον της Κασιανής που περιγράφει την ιστορία μιας φαύλης γυναικός, τα τεχνάσματα της τα οποία αναφέρει το τροπάριο, την ψυχολογία του νέου ο οποίος τρέχει πίσω από αυτό το γλυκή δηλητήριο και ο οποίος δεν λαμβάνει τις προφυλάξεις για να σώσει την ψυχή του, αλλά συγκατανεύει, συγκατατίθεται, συμφωνεί με τις αμαρτωλές προκλήσεις των φαύλων γυναικών. Και είναι τούτο φοβερό το σημείο, αδερφοί μου, διότι μετέβαλε την κοινωνία ο διάβολος σε σάρκα και δεν γνωρίζει ο νέος ο οποίος ακριβώς πιάνεται στην εξόβεργα αυτήν της φαύλης γυναικός, της πονηράς γυναικός, της πόρνης γυναικός. Και ο πειραζόμενος καλείται άφρον νέος, δηλαδή δεν έχει μυαλά. Είτε άντρας είναι είτε γυναίκα, στο στάδιο αυτό της ηλικίας ονομάζεται από την Αγία Γραφή άφρον νέος. Δεν δύναται ούτε να ζυγίσει τα πράγματα, ούτε να τα μετρήσει και ως εκ τούτου πίπτει μέσα στην εξόβεργα την οποία στείνει μία πόρνη γυναίκα. Είναι εκτός, λέγει, φρενών ο νεανίας, ο οποίος ακριβώς τον σκιαγραφίσαμε και άλλοτε και είπαμε ότι γίνεται σάρξ για να γίνει πλάξ και για να γίνει βλάξ. Από τη σάρκα έρχεται ο θάνατος, το οποίος τον καλύπτει με μία μπλάκα του τάφου και μετά το αποτέλεσμα μία βλακεία ολόκληρος, η οποία ακριβώς δεν αισθάνθη ο νέος, δεν επρόλαβε και έπεσε στα πλοκάμια της αμαρτίας.
Περιπλανόμενος ο νέος, ασκόπος, περιεργάζεται με περιέργεια αυτό το οποίο θα του σκορπίσει τον θάνατο και νομίζει ότι απολαμβάνει την γλυκύτητα της αμαρτίας η οποία θα διαρκέσει επί πολύ. Ο δε Ιερός Χρυσόστομος φωνάζει και λέγει «Δι ενός λεπτού εσχράσει δονείς πουλείς τον παράδεισον και ογράζει την κόλαση» και σε αυτό το σημείο καταντά ο νέος ο οποίος δεν σκέπτεται και παρασύρεται πίσω από την γλυκύτητα της αμαρτίας η οποία σερβίρεται μέσα σε χρυσοπίκελτα ποτήρια. Το σηκώνει ο νέος, το βάζει στα χείλη του και όσην ώραν το έχει στα χείλη του, τόσην ώραν αισθάνεται την γλυκύτητα της αμαρτίας, με τα ταύτα δε μεταστρέφεται εκείνον το γλυκί σε δηλητήριον θανάτου. Και φωνάζει ο Θεός ότι η πόρνη λέγει «Βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσι». Εγκαταλείπει τον Θεόν και αγκαλιάζει τον διάβολον. Η φαύλη γυναίκα είναι προκλητική στην εμφάνιση, είναι προκλητική στους λόγους, στα λόγια τα οποία λέγει, καθησυχάζει το θύμα της, προσπαθεί να του δώσει ησυχία δια να τον περιπλέξει στην αμαρτία, τον απομακρύνει η φαύλη γυναίκα από τον φόβο τον οποίον φοβείται ότι έχει τον άντρα της, λέγει, και εκείνη τον καθησυχάζει, του λέγει «Μη φοβάσαι, λείπει ο άντρας μου». Είναι αυτά τα οποία είναι η σημερινή μόδα του σημερινού καιρού, των σημερινών ημερών της αμαρτίας. Η μόδα είναι η γυναίκα να έχει πολλούς άντρες και ο άντρας να έχει πολλές γυναίκες. Αυτό ονομάζεται σάρκα. Είναι εκείνον το οποίο ο Θεός είδε και η οργή του εξέσπασε επάνω εις τον άνθρωπο, τον οποίον κατέστρεψε δια της φοβεράς εκείνης τιμωρίας του κατακλυσμού. Αποτέλεσμα τούτων είναι η υποδούλωση στην αμαρτία. Υποδουλώνεται ο άνθρωπος, ο νέος ο άνθρωπος και κάθε άνθρωπος και κάθε γυναίκα. Υποδουλώνεται στην αμαρτία. Ο άφρον νέος, ο νεανίας, ο οποίος δεν έχει το μυαλό του ακόμη οριμάσει, επικολούθησε εις την παγίδα του διαβόλου και έπεσε και συνελήφθη από τον διάβολο. Όταν συλληφθεί δε από τον διάβολο, δεν είναι εύκολο να φύγει. Εγονάτισεν, υπέκυψεν εις την αμαρτία, χωρίς να έχει γνώση του φοβερού τέλους το οποίο θα έχει. Και τούτο είναι το νέο ξέσπασμα της αμαρτίας, το οποίο φέρει την επωνυμία την οποία του έδωσαν αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με τα φάρμακα, δήθεν να έβρουν το φάρμακο, η ασθένεια του AIDS, λέγει. Ο νέος πίπτει στην αμαρτία και όταν πέσει στην αμαρτία πλέον το αποτέλεσμα είναι ο θάνατος. Εκατομμύρια νέων πίπτουν εις το δηλητήριο αυτό της σαρκός και εξαφανίζονται παντελώς από τον κόσμο τούτον και από τον άλλον, διότι εισέρχονται πλέον ολόσωμοι άνευ μετανοίας εις την κόλαση. Η φαύλη γυναίκα η οποία προσπαθεί να παρασύρει τον νέον περιγράφεται στην Αγία Γραφή. Τι χρησιμοποιεί, τι κάνει, δια να δώσει εις τον νέον να προσέχει στη ζωή του. Πλην όμως η Αγία Γραφή την οποία έχουμε καθήκον να διαβάζουμε και να βλέπουμε τι μας λέγει ο Θεός,
τι μας λέγει ο Λόγος του Θεού και η Σοφία του Θεού, απαξιούμε να ανοίξουμε για να διαβάσουμε. Διαβάζουμε εκείνα τα οποία μας σωθούν στην καταστροφή και στην απώλεια και όχι εκείνα τα οποία προσπαθεί ο Θεός να δώσει για να μας σώσει. Κάθεται, λέγει, και κοιτάζει διαρκώς αυτή η γυναίκα η οποία είναι στην αμαρτία. Βλέπει στα σπλατείας δια να αγρεύσει εκεί το θύμα της, λέγει. Προσέχει στους δρόμους και στα σπλατείας. Δεν θα ξεχάσω, αδερφοί μου, όταν βρισκόμουν σε αυτήν την Ευρώπη η οποία θέλει να κάνει και την Ελλάδα μας μέλος της, αλλά και ομοίαν με εκείνη την στάση την οποία έχει η Ιδία, η Ευρώπη δηλαδή. Δεν θα ξεχάσω ότι απέναντι από την Εκκλησία εστέκονται κατά σειράν αυτές οι γυναίκες οι οποίες εψάρευαν όπως ο ψαράς ρίχνει το δίχτυ για να πάρει το ψάρι. Εστέκονται επί ώρες ολόκληρες για να συλλάβουν ένα θύμα όπως ο κυνηγός συλλαμβάνει το θύραμά του. Ζωηρά η εικόνα αυτή την οποία παρουσιάζει η Αγία Γραφή στην απλότητά της και λέγει: παρατηρήσατε τον άμυαλο νέον ο οποίος λέγει ρίπτει τον εαυτό του εις το σαρκικό πειρασμό. Δεν αντιστέκεται, δεν κάνει καμία προσπάθεια. Μόλις του επιτεθεί ο διάβολος παραδίδεται και πίπτει, λέγει, στον σαρκικό πειρασμό. Ο σαρκικός πειρασμός είναι κάμινος ολόκληρος η οποία κατακαίει τον νέο και δεν τον αφήνει να ορθοποδήσει. Και αν δεν έχει την δύναμη να αντισταθεί, που δεν την έχει διότι δεν είναι κοντά στο Θεό, εάν ήτο με το Θεό θα αντιστέκεται οπωσδήποτε. Πλην όμως επειδή λείπει η χάρη του Θεού δεν δύναται να αντισταθεί και πίπτει, λέγει, στον πειρασμό. Η εικόνα αυτή παρουσιάζει τον άνθρωπο ο οποίος είναι απρόσεχτος και προπάντων ο νέος. Είναι επ' του φυσικού ζωντανή εικόνα χωρίς καμία υπερβολή. Έχει την αντιπροσωπία της στα γεγονότα τα οποία υπάρχουν. Η εικόνα αυτή αντιπροσωπεύεται εις την πράξη η οποία υπάρχει καθεκά στην ημέρα ενώπιό μας. Η μελαγχολική αυτή ιστορία μπορούσε να γίνει μυθιστόρημα για να οδηγήσει έναν νέο εις την μετάνοια και στην προσοχή. Πλην όμως ο άνθρωπος αντί να λυπηθεί αυτό το νέο το παιδί, να το σώσει από την αμαρτία, παρουσιάζει προκλητικότατα την αμαρτία για να του πει ότι τούτο πρέπει να κάνεις και εσύ, ό,τι κάνω εγώ. Και αν μεταφερθόμενο, αδερφοί μου, στην Πομπεία, θα ειδούμε ότι το ηφαίστειον εκείνο το οποίο εξεράγει και εκάλυψε την πόλη αυτήν, μετά οι αρχαιολόγοι οι οποίοι σκάβουν για να εύρουν τι έγινε σε εκείνη την πόλη, εύρουν σκηνάς φοβεράς τας οποίας δεν δύναται γλώσσα ανθρώπου να ιστορήσει. Διότι όπως ήσαν στην αμαρτία εκείνος ο κόσμος, τους εκάλυψαν η σκόνη της λάβας και έμειναν στην αμαρτία αποθαμμένοι και μετά από χρόνια ανακαλύπτονται από την αρχαιολογική σκαπάνη. Έργων φοβερών της αμαρτίας. Και είναι τούτο κάτι το οποίο έπρεπε εμείς να γνωρίζουμε για να σωθούμε, να μην πέσουμε στα ίδια τα οποία έπεσαν πόλεις και χώρες και τόποι και ολόκληρος η γη, διότι μάρτησεν εις την σάρκα.
σαρκική αμαρτία και το αίμα. Αυτά τα δύο τα οποία απολαμβάνει ο διάβολος για να κυριαρχήσει το θύμα του. Σαρκική αμαρτία πρώτον εις τον ναόν του Θεού, τον οποίον ο Θεός μας είπε ότι πρέπει να προσέχουμε, λέγει, τόσο πολύ, διότι είστε ο ναός μου, τον οποίον εγώ κατοικώ μέσα σας. Ούκ είδατε ότι εμείς ναός Θεού εστέ, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Δεν το γνωρίζετε ότι είστε ο ναός μου μέσα στον οποίο εγώ κατοικώ, λέγει, και εκείνος ο οποίος θα μου μολύνει τον ναό μου, λέγει, θα τον καταστρέψω εγώ ενωρίτερα. Σκοπός της Αγίας Γραφής είναι να δείξει τα τεχνάσματα της αμαρτίας και το κατάντημα εκείνων οι οποίοι ρίχνουν τον εαυτόν τους στο πύρτο σαρκικών παθών. Η Αγία Γραφή δεν έχει κανέναν άλλο σκοπό. Είμαι μόνο πως να προλάβει μία ψυχή η οποία είναι έτοιμη δια την κόλαση να την απομακρύνει και να δώσει σε αυτήν τον παράδεισο δια τον οποίον επλάστη δια να κληρονομήσει. Ποιος ο πειραζόμενος, λέγει η Αγία Γραφή. Ο νεανίας γεμάτος νεωτερικάς επιθυμίας. Υπάρχουν στάδια στην ζωή του ανθρώπου. Υπάρχει η μικρά ηλικία, υπάρχει η εφηβική ηλικία, υπάρχει η μεστή από σόφρονα λογισμών ηλικία, στην οποία ο άνθρωπος προσπαθεί να δημιουργήσει επάνω στον κόσμο, και υπάρχει και η γεροντική ηλικία, στην οποία ακριβώς εάν φτάσει ο άνθρωπος. Και το παράδειγμα είναι τούτο το οποίο είπαμε προηγουμένως. Άραγε σε αυτό το παιδί δεν ήθελε να φτάσει στην γεροντική ηλικία, πλην όμως δεν έφτασε. Το νέο το παιδάκι το οποίο γεννάται δεν θέλει να απολαύσει της ηλικίας, της ορίμου και να φτάσει στο γύρας, δεν φτάνει. Και το βρέφος το οποίο γεννάται και εκείνον δεν είδε τον ήλιο ακόμη και αποθνήσει. Και τούτο είναι το σημείο ότι ουδής εξ ημών δύναται να έχει την βεβαιότητα ότι θα φτάσει εις το τέλος τούτου του κόσμου, δηλαδή της παρούσης ζωής. Ουδής έχει την δύναμη ούτε να σου εγγυηθεί, αλλά ούτε κι εσύ να δώκεις εμπιστοσύνη εις τα λόγια τα οποία σου λέγει ο κάθε ένας ο οποίος δεν έχει φόβον Θεού. Επιθυμία της σαρκός αντιστρατεύονται προς το θέλημα του Θεού. Άλλα θέλει ο Θεός, άλλα θέλει το σαρκείο. Και είναι τούτον ακριβώς το οποίο παριστάνεται με τον ύπον και τον αναβάτη. Ο αναβάτης είναι η ψυχή. Ο αφηνιασμένος ύπος είναι το σώμα, το σαρκείο. Και αν η ψυχή δεν δαμάσει αυτό το σαρκείο, να έχουμε πάντοτε κατά νου ότι το τέλος είναι ο θάνατος. Ο θάνατος ο πνευματικός, όχι ο σωματικός. Ο σωματικός θάνατος είναι ο ένας τον οποίον θα υποστούμε όλοι οι αδερφοί μου. Ο πνευματικός θάνατος όμως είναι εκείνος ο οποίος λέγει ο Θεός καλύτερα να μην γεννά το άνθρωπος. Εάν χάσεις την ψυχή σου, λέγει, τι έχεις κερδίσει. Εάν όλον τον κόσμο κερδίσεις, λέγει, και χάσεις την ψυχή σου, τι εκαταλάβες. Και τούτο είναι το σημείο το οποίο πρέπει ο κάθε ένας ο οποίος ακούει τα λόγια του Θεού να είναι προσεκτικός. Τα ωραιότερα χρόνια της ζωής του ανθρώπου εμφυτεύουν στην ψυχή των σπόρων των παθών. Άλλο είναι ο νέος, άλλο είναι ο γέρον άνθρωπος. Και όταν δεν δώσεις τα νιάτα σου στο Χριστό, δεν πρόκειται να δώσεις τα γεραθιά σου. Είναι πολύ δύσκολο. Όποιος δώσει τα νιάτα του στο Χριστό, θα δώσει και τα γερατεία του στο Χριστό. Μην περιμένεις από τον γέρον άνθρωπο να παλέψει, διότι δεν δύναται και δεν θέλει να ακούσει τίποτε δια των Θεών.
Παρά των νεαρών της ηλικίας δεν δέχεται καθοδήγηση ούτε συμβουλή. Είναι νέος και χρειάζεται κάποιον να τον συμβουλεύσει, κάποιον να τον οδηγήσει. Εν τούτης δεν το θέλει, δεν το ζητεί, δεν το επιδιώκει. Προσπαθεί να είναι μακριά από τους σόφρονες ανθρώπους οι οποίοι τον πλησιάζουν για να του πούν δυο λόγια και περισσότερον από τους ευσεβείς γονείς. Εδώ έχουμε ασεβείς γονείς, έχουμε όμως και ευσεβείς γονείς. Οι ευσεβείς γονείς προσπαθούν να καθοδηγήσουν το παιδί τους στο δρόμο του Θεού και εκείνα δεν δέχονται ούτε συμβουλή ούτε υπόδειξη. Ένας τέτοιος νέος χωρίς πηξίδα, χωρίς αρχάς, χωρίς τον φόβο του Θεού, είναι ποτέ δυνατόν να σταθεί στα πόδια του? Αυτό ερωτάει η Αγία Γραφή. Αυτό θέλει να πει ο Θεός όταν δίδει παράδειγμα και λέγει ότι δεν θέλει ο νέος να ακούσει τους γονείς του ή τους σοφοτέρους οι οποίοι τον οδηγούν. Είναι ποτέ δυνατόν να διαπλέψει χωρίς φόβον την θυελλώδη θάλασσα του βίου τούτου, να περάσει αυτόν τον κόσμο εφόσον δεν έχει κανένα να τον βοηθήσει? Θέλει μόνος του αυτό το οποίο έκανε ο άσωτος Υιός. Λέγει, βαρέθηκα πλέον, του λέγει. Δεν θέλω να μου λέγεις μη. Αυτό το οποίο συμβαίνει καθεκά στην ημέρα ενώπιόν μας. Βαρέθηκα, λέγει, τα σ' απαγορεύσεις. Βαρέθηκα να με πιέζεις. Βαρέθηκα, λέγει, να σε έχω επάνω μου και να μου απαγορεύεις πού θα πάω και πού θα έρθω. Και το αποτέλεσμα, ενώ σου βαριέται και δεν θέλει να ακούσει κανένα, θέλει να περάσει στην απέναντι όχθη από τούτην την θυελλώδη θάλασσα, η οποία σηκώνει κύματα φοβερά. Τας προκλήσεις δηλαδή της αμαρτίας. Αυτός ο νέος ο οποίος καυχάται δια να πει το δηλητήριον το γλυκί, έχει θεωρητικά γνώσεις, δεν έχει την πράξη. Η θεωρία είναι άλλο, η πράξη είναι άλλο. Και τα φυσικά ταλαντά του τα οποία έχει στηρίζεται εις τας ιδίας του δυνάμεις. Είναι έξυπνο, λέγει, το παιδί, αυτό θα κανονίσει τη ζωή του. Αυτό είναι έτοιμο, λέγει, να αποφασίσει. Ποιος είναι έτοιμος να αποφασίσει? Γεράσκο, λέγει, αΐ διδασκόμενος. Φθάνω μέχρι το τέλος της ζωής μου και βάζω μυαλό, λέγει. Πώς θα το βάλει αυτός ο νέος, ο οποίος δεν εκτύπησε μέσα σε αυτή την κοινωνία, την παλιοκοινωνία? Πώς θα μπορέσει να βγει από πάνω, διότι δεν γνωρίζει τι του συμβαίνει και τι θα έβρει μπροστά του? Και μέσα σε αυτήν την υπερηφάνεια και τον εγωισμό, νομίζει ότι τα ξέβρει όλα και τα γνωρίζει όλα χωρίς να ξέβρει τίποτε. Τι ωφελεί των νέων η κατακόσμων σοφία όταν στερείται της αληθούς σοφίας του Θεού? Έμαθε γράμματα, λέγει, ξέρει τι θα κάνει, δεν ξέρει τίποτα. Είναι μορφωμένος, ξέρει τι θα κάνει, δεν είναι μορφωμένος, είναι παραμορφωμένος. Δεν έχει την σοφία του Θεού, δεν γνωρίζει τα του Θεού. Πώς θα μπορέσει να βγει από πάνω μέσα στα δυσκολία του κόσμου τούτου? Ανερμάτιστος καθώς είναι, οδηγεί το πλοίο της ζωής του εις βέβαιον ναυάγιον. Δεν πρόκειται να το περάσει απέναντι. Θα συντριβεί, θα πέσει επάνω σε πέτρες, θα πέσει επάνω σε λίθους και θα συντριβεί και θα πνιγεί μέσα στον ωκεανό αυτής της αμαρτίας. Η αμαρτία πειράζει ακόμη εκείνον ο οποίος είναι απρόσεκτος στην συναναστροφή την οποία κάνει. Ξέρετε, αδερφοί μου, ότι τα περισσότερα παιδιά τα οποία σήμερα είναι μέσα στα ναρκωτικά, ότι έπεσαν από τις παρέες τις οποίες κάνουν ή έκαναν στο παρελθόν. Όταν πλησιάσουν και έρθουν στο εξομολογητήριο και ζητούν τη βοήθεια του Θεού,
ο ομιλών απευθύνεται εις αυτά και λέγει, θέλει να σωθείς παιδί μου? Ναι, λέγει, θέλω να σωθώ. Εάν θέλεις να σωθείς, μη ξαναδείς τους φίλους σου, αυτούς οι οποίοι σε παρέσυραν, να μην τους ξαναειδείς, διότι θα σε ξαναδείξουν πάλι στην αμαρτία, στα ναρκωτικά. Πρόσεξε να μείνεις στο σπίτι σου χιλιάδες φορές κλειστός, παρά να βγεις έξω να τους συναντήσεις. Το αποτέλεσμα είναι μηδέν, αδερφοί μου. Σπανίως ακούεται η συμβουλή αυτή. Η Αγία Γραφή όμως λέγει ότι η αμαρτία παρασύρει των νέων την περισσότεραν και δυσκολοτέραν στιγμή, την οποία έχει ως βάση να έβρει κάποιον να ομιλεί μαζί του. Λέγει η Αγία Γραφή, εάν έβρες, λέγει, φίλων, έβρες χρυσών. Εάν έβρες φίλων, έβρες χρυσών. Εάν έβρεις όμως φίλων που δεν είναι φίλος, έβρες φίδι που θα σε δαγκάσει και θα σε στείλει στον άλλο κόσμο. Δυστυχώς τα παιδιά σήμερα, οι νέοι, είτε αγόρια είναι είτε κορίτσια, παρασύρονται από τους φίλους και τις φιλενάδες. Εφόσον το κάνω εγώ, λέγει, κάνε το κι εσύ. Και παρασύρεται και το κάνει, και το αποτέλεσμα είναι ο θάνατος. Απρόσεκτος στη συναναστροφή του, η συντροφιά του είναι μετά των αφρόνων τέκνων, λέγει η Αγία Γραφή. Δεν κάνει παρέα με νέα παιδιά τα οποία έχουν σοφροσύνη επάνω του. Ο άμυαλος νέος, ενώ είναι άπειρος και ανίσχυρος να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες, αντί να συναναστρέφεται με φρονίμους νέους, με νοήμονας ανθρώπους, με πεπειραμένους, αρέσκεται στην φιλία των ομοφρόνων του. Όπως έχει ο φίλος του την ιδιαία ηλικία, θέλει να είναι με αυτόν, λέγει, να συναναστρέφεται. Με αυτόν θέλει να περνά τις ώρες του. Πλην όμως ο ένας νέος παρασύρει τον άλλον, η αμαρτία εισέρχεται στην ψυχή, θανατώνει την ψυχή και το γλυκί δηλητήριο τον αποστέλνει στην αιώνιον κόλαση. Πώς θα φοβηθεί ο νέος αυτός, πώς θα διαφωτιστεί και θα πάρει ορθή γραμμή πλεύσεως, ποιος θα τον οδηγήσει? Αυτοί οι οποίοι ζητούν να πατήσουν επάνω στους ώμους του νέου για να ανέλθουν στην εξουσία, αυτοί οι οποίοι ζητούν να απολαύσουν τα αργύρια τούτου του κόσμου με τον θάνατο του νέου, πόσοι νέοι αποθνίσκουν για να πάρουν αυτοί οι επιτίδιοι χρήματα, πόσοι νέοι φεύγουν από τον κόσμο τούτον και εισέρχονται στην αιώνιον κόλαση για να πάρουν οι επιτίδιοι τα χρήματα τα οποία θέλουν. Κιλά ολόκληρα από ηρωίνης μαζεύει η αστυνομία εις όλας τας χώρας για να αποτρέψει τον θάνατο από τους νέους. Πλην όμως εκείνοι οι οποίοι τα μετακινούν, έναν έχουν σκοπό, να πατήσουν επάνω εις το πτώμα του νέου για να πάρουν χρήματα. Και αυτό είναι το φοβερότερο όλων, αδερφοί μου. Οι συνομήλικοι και οι ομόφρονες του νέου στερούνται τιούτων προσόντων. Δεν έχουν κανένα να τους οδηγήσει. Άριστον παράδειγμα εν προκειμένου είναι ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος 12 ετών παιδάκι, όταν μετεφέρθη από τους γονείς του στα Ιεροσόλυμα για να εορτάσουν την ημέρα εκείνη της εορτής, εκείνος έφυγε και πήγαινε στον ναό του Σολομώντος, όπου έβρεν τους σόφρονας, τους γέροντας, τους θεοφοβουμένους ανθρώπους, και στάθη στο μέσο αυτών για να ακούσει, όχι να σωθεί, διότι αυτό σώζει τον κόσμο ολόκληρο, αλλά για να δείξει στους νέους ότι πρέπει να
πηγαίνεις στους ανθρώπους οι οποίοι είναι σόφρονες και πεπειραμένοι της ζωής. Εκεί πρέπει να πας. Δίδου λέγει σοφό αφορμή και σοφότερος έστε. Να πας στους σοφούς για να πάρεις σοφία. Πηγαίνεις στους ομόφρονες της ηλικίας σου, τους συνομιλίκους σου, για να έβρεις θεραπεία. Να έβρεις τον δρόμο. Δεν τον βρίσκεις, διότι εκείνος θα σε παρασύρει οπωσδήποτε στην καταστροφή. Ο νέος ο οποίος ακουμπάει στο γύρας και την πείραν τούτου του κόσμου δεν είναι ευάλωτος από την αμαρτία. Δεν πίπτει ευκόλως στην αμαρτία. Ο νέος ο οποίος θέλει να σωθεί και πλησιάζει τον γέροντα σοφών άνθρωπων, των πεπειραμένων από τον κόσμο και του κόσμου με ρήμνης, εκείνος θα σωθεί οπωσδήποτε. Η Αγία Γραφή μας παρουσιάζει την φαύλην γυναίκα και πάλι, η οποία παρασύρει τους νέους στην αμαρτία, πώς ενδύεται, λέγει. Τι ένδυμα βάζει επάνω της. Είναι τούτο το οποίο παρακολουθούμε, αδερφοί μου, κάθε κάστην ημέρα, εις τας ημέρας που εφτάσαμε. Σήμερα η κάθε μία γυναίκα θέλει να παρασύρει έναν νέο με τη σκέψη ότι θα αποκατασταθεί. Εισέρχεται στην αμαρτία, την εγκαταλείπει ο νέος εκείνος, φεύγει και εκείνη μένει το πληγωμένο περιστέρι, το οποίο μετεβλήθη σκόρακα μαύρο. Και πληγωμένο εκείνο το περιστέρι ζητεί να κλείσει την πληγή που δεν κλείνει. Να προσέξουμε, αδερφοί μου, διότι τούτο είναι το θλιβερότερο πάντων. Να έχεις το παιδί σου και να το βλέπεις να το καμαρώνεις και μετά να το βλέπεις και να κλαις. Ξέβρεται αυτή η νέα μόδα την οποία εφεύρενε ο διάβολος πενθήμερες και δεκαπενθήμερες εκδρομές εις τα σχολεία. Ξέβρεται τι έχει γίνει με αυτήν την εφεύρεση του διαβόλου. Ξέβρετε ότι εκείνα τα αγνά, τα παιδιά τα οποία φεύγουν από το σπίτι τους για να περάσουν 5 ημέρες, λέγει, ή 10 ημέρες εκδρομή, διότι τελείωσαν το γυμνάσιο ή το λύκειο και φεύγουν μακριά από τους γονείς, πώς επιστρέφουν πίσω. Φεύγουν ολόλευκα περιστέρια και επιστρέφουν ολόμαυρα κοράκια. Μέσα στο κλάμα και στην ανησυχία και στις αϊπνίες και στους ψυχολόγους και στους νευρολόγους για να έβρουν παρηγορία. Δεν βρίσκουν όμως. Διότι έφυγε η γαλήνη από την ψυχή. Εγεύθη το γλυκί δηλητήριον. Ήπκε το γλυκό δηλητήριο το οποίο ακριβώς της επροξένησε τον θάνατον. Και τώρα πώς θα ζήσει. Πώς θα ανορθώσει εκείνα τα οποία κατεστράφησαν. Επιπλέον, σπατάλη του πολυτίμου χρόνου, τον οποίο δεν ευρίσκομαι. Σπαταλά το χρόνο του το νέο το παιδί, για να ακούσει όχι λόγων ο οποίος θα το στερεώσει, αλλά θα το καταστρέψει. Η υπερηφάνεια, η υπερησή φροντίδα δια των γκαλοπισμών, τον οποίον έχει η φαύλη γυναίκα, η αυταρέσκεια την οποία θέλει να έχει, τα κομμωτήρια και τα λοιπά της κοινωνίας, αυτά είναι αιτία, λέγει, για να παρασύρει τον νέο. Δεν σκέπτεται τίποτε άλλο, ημι μόνον πώς θα αποκατασταθεί με αυτόν τον τρόπο. Και ο Κύριος μας είπε ότι υπάρχουν 2, λέγει, οι οποίοι χτίζουν το σπίτι τους. Ο ένας το χτίζει επάνω στην άμμο, λέγει, και ο άλλος το χτίζει επάνω στην πέτρα. Εκείνος ο οποίος χτίζει πάνω στην άμμο, έρχεται η βροχή και ο αέρας, λέγει, και ρίπτουν την οικία εκείνη. Ο άλλος ο οποίος
Η οικοδομή, το σπίτι του πάνω στην πέτρα, λέγει, ήρθαν οι ποταμοί και οι άνεμοι, λέγει, ήρθαν οι βροχές, λέγει, έπεσαν επάνω στο σπίτι, αλλά δεν εσαλεύτη, διότι εστερεώθη επάνω στην πέτρα και πέτρα είναι ο Χριστός. Η σπατάλη δια την δουλείαν στα σαρκικά πάθη τα οποία διαθέτει η φαύλη γυναίκα είναι εκείνα τα οποία ξεριζώνουν τον νέον από τον δρόμο της σοφροσύνης. Τούτο το θέμα της υπερηφανίας, η πλεισμονή της καλοπέρασης η οποία υπάρχει, λέγει ο προφήτης Εζεκίηλ ότι μεταφέρει το νόημα των Σοδόμων και των Γομόρων. Όλα αυτά, λέγει, είναι αιτία για να σκοτιστεί ο νους του νέου και να τον οδηγήσει στην απώλεια και την καταστροφή. Ίσως ο άφρον νέος, ο ανόητος νέος, τον οποίο μας παρουσιάζει η Αγία Γραφή, να μην εγνώριζε ότι το σπίτι προς το οποίο κατευθύνεται ή το επικίνδυνο. Ευρίσκεται ο συνομήλικος, ο οποίος του λέγει «πάμε στο τάδε σπίτι» και το σπίτι αυτό είναι γεμάτο από φαρμακερά φίδια. Πηγαίνει εκεί σε εκείνο το σπίτι και εκεί είναι τα προπήλαια, λέγει η Αγία Γραφή, του Άδου. Εκεί είναι η πόρτα της κολάσεως και εισέρχονται μέσα σε αυτό το σπίτι, λέγει, και εξέρχονται και εξαφανίζονται πλέον από την σοφροσύνη, διότι το μυαλό έχει φύγει πλέον και μετετέθη εις την αμαρτία. Ίσως τούτος ο τόπος να είναι άγνωστος και να μην είχε καμία εργασία να πλησιάσει εκεί. Εκείνο το σπίτι το οποίο επλησίασε ή το σπίτι μέσα στο οποίο εκρύπτεται ο διάβολος για να αρπάξει την ψυχή του. Διατί να μην εφαρμόσει την συμβουλή του σοφού, μακράν πίσον από αυτή σύνοδον. Φύγε μακριά από αυτό το σπίτι, λέγει. Μη πάεις από εκείνο το σπίτι, διότι θα πέσεις μέσα στην κόλαση. Φύγε από αυτό το σπίτι. Μην εγγύσεις. Ούτε στην θύραν αυτής της οικίας μην πλησιάσεις. Και όμως βλέπουμε να οθούνται οι νέοι, να ελάβνονται οι νέοι υπό του δαίμονος της σαρκός. Υπάρχουν δαιμόνια υπερηφανίας, υπάρχουν δαιμόνια φιλαργυρίας, υπάρχουν δαιμόνια αδικίας, υπάρχουν δαιμόνια φόνου, υπάρχουν δαιμόνια μέθης, υπάρχουν δαιμόνια χαρτοπεξίας, υπάρχουν δαιμόνια όμως στη σαρκός, σαρκικά δαιμόνια. Αυτά τα δαιμόνια όταν πιάσουν τον νέον, τον οθούν, τον οδηγούν, όπως το άλογο το οποίο τον τσιμπά η αλογόμυγα και τρέχει για να σωθεί το άλογο, αλλά δεν σώζεται, διότι δεν μπορεί να αγγίσει τη μύγαν η οποία το δαγκάνει. Κατά τον ίδιο τρόπο η αλογόμυγα την οποία δέχεται ο νέος τον οδηγεί ακαθέκτως στα σπίτια εκείνα τα αμαρτωλά, στα οποία θα δώσει την αγνότητά του, θα δώσει την τιμή του. Και όταν φύγει η τιμή από πάνω στον άνθρωπο, δεν ξανάρχεται, διότι η τιμή, τιμή δεν έχει. Δεν πρόκειται να έβρεις την τιμή σου όταν την χάσεις. Πρόσεξε λοιπόν, τώρα που την έχεις, κράτησε την καλά. Μη ζητήσεις τους δρόμους να έβρεις άντρα για να αποκατασταθείς. Μείνε κοντά στο Θεό, γονάτισε, παρακάλεσέ τον και εκείνος που ξημερώνει για όλον τον κόσμο θα ξημερώσει και για σένα. Διότι ανδρή πονηρό, γυνή πονηρά δοθήσετε. Εφόσον είσαι πονηρός μέσα στην αμαρτία, θα επιτρέψει ο Θεός να πάρει μια πονηρά γυναίκα για να σε σουβλήσει πραγματικά, για να σου δείξει ότι αυτά τα οποία έκανες τώρα θα τα απολαύσεις. Και δεν είναι μικρό το κακό όταν έχουμε μία ηρωδιάδα μέσα στο σπίτι ή όταν έχουμε μία Ιεζάβελ ή όταν έχουμε μία άλλη γυναίκα η οποία τίποτε άλλο δεν γνωρίζει ή μη μόνο μπορεί να κατακαίει τον άντρα της από το πρωί μέχρι το βράδυ.
Όταν δεν έχουμε απασχόληση, έρχεται πρόθυμος ο εργοδότης, ο σατανάς. Ένας δεν κάνει απεργία, αδερφοί μου, στον κόσμο τούτο. Ένας δεν είναι άνεργος στον κόσμο τούτο. Και αυτός που δεν είναι άνεργος και δεν κάνει απεργία είναι ο διάβολος. Ούτε ημέρα σταματά, ούτε νύχτα. Εργάζεται όλη την ημέρα και όλη την νύχτα. Δεν σταματά καθόλου. Δεν κουράζεται. Και το φωνάζει. Εγώ δεν κουράζομαι, λέει. Εσείς θα κουραστείτε, λέει. Θα σας ρίξω οπωσδήποτε μέσα στα δικά μου τα δίχτυα, λέει. Και τούτο είναι φανερό, αδερφοί μου, και είναι το σημείο το οποίο ακριβώς μας απασχολεί. Η αργία είναι η μήτρη πάσης κακίας. Ένα πλάσμα το οποίο δεν έχει εργασία θα τον οδηγήσει ο διάβολος στην αμαρτία. Εαδιανέ ώρα της ημέρας και της νυχτός είναι το προσφορότερον έδαφος για να σπείρει ζυζάνια και να παρακινήσει εις την αμαρτία των νέων ο διάβολος, ο ακίμητος διάβολος. Όταν τον έβρει στην ησυχία θα τον οδηγήσει στην αμαρτία οπωσδήποτε. Δεν σκέφτεται τίποτε άλλο ημιμόνων την αμαρτία, πώς θα πράξει την αμαρτία, διότι δεν έχει δουλειά να κάνει. Ο διάβολος φοβάται πολύ την εργασία. Πλάσμα το οποίο εργάζεται δεν μπορεί να το πλησιάσει. Εκείνος ο οποίος είναι αργός, εκείνος είναι και το θύμα του διαβόλου. Ας προσέχουμε ιδιαιτέρως κατά τα ώρας αυτάς και να χαλιναγωγούμε την φαντασία. Διότι ο διάβολος είναι αόρατος και εισέρχεται στο μυαλό του ανθρώπου και του βάζει σκηνές φοβερές, βρωμερές και ακάθαρτες και τον οδηγεί στην αμαρτία για να του πάρει την ψυχή του. Να διατηρούμε αυστηρά την πειθαρχία εις τας αισθήσεις μας. Εις τον άνθρωπο η φύση πέντε εχάρισεν αισθήσεις. Γεύση, όσπρηση, αφήν, όραση και ακοή. Αυτά στις πέντε αισθήσεις θέλει ο Θεός να τας προσέχουμε, αδερφοί μου. Και τούτο είναι και το άθλημα των ασκητών μέσα στις ερήμους. Τα αισθήσεις λέγει του σώματος. Αυτά πρέπει να προσέχουμε. Ο νέος πρέπει να προσέχει τα μάτια. Και ο γέρος και ο κάθε ένας λέγει και παρακαλεί ο ψαλμωδός των Θεών και του λέγει «Κύριε μου», λέγει, «απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν θάνατον». Πρόσεχε, Κύριε μου, τους οφθαλμούς μου να μην βλέπω την αμαρτία, διότι θα με οδηγήσει στον θάνατο. Η όραση, η ακοή, όταν ακούεις τα βρωμερά αυτά τα τραγούδια από τους δίθεν καλλιτέχνες, οι καλλιτέχνες λέγει, μεγάλους καλλιτέχνες, είναι αυτοί οι οποίοι ακριβώς παρασύρουν την νεότητα σήμερα. Δεν δίδουν στην ακοή του νέου ουδεμίαν φράση περί Θεού. Όταν λέγει θέλεις να με πλησιάσεις, να έχετε μέσα σας, λέγει, οδάς πνευματικάς. Υπάρχουν τραγούδια του Θεού, αδερφοί μου, τα οποία λέγουν τα νέα, τα παιδιά, τα οποία αγωνίζονται να μείνουν αγνά. Και είναι αυτά τα τραγούδια τόσο ωραία, τόσο καλά. Πλην όμως όταν σε ακούς να λέγεις αυτά τα τραγούδια, αμέσως σου λέγω «Να ο καθυστερημένος». Τι θα γίνει ο καθυστερημένος? Αυτός είναι παλαβός, λέει. Έχει παλαβός, είναι βλάκας. Και όταν λέγει εκείνα τα βρωμερά, τα ακάθαρτα τραγούδια, τότε λέγει αυτός είναι ο έξυπνος. Να έχετε μέσα στην ψυχή σας, όμως λέγει, ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικάς. Να έχετε μέσα στην ψυχή σας να λέγετε του ψαλμούς του Δαβίδ, να λέγεις των πεντηκοστών ψαλμών, ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου. Να λέγεις ύμνους προς τον Θεό, τα τροπάρια, τα οποία ακριβώς είπαμε και άλλοτε ότι κάθε Κυριακή, αδερφοί μου, κάθε Κυριακή αλλάζει και ο ήχος της Θείας και Ιεράς Λειτουργίας. Κάθε Κυριακή αλλάζουν τα τροπάρια τα οποία εμείς αναπέμπουμε στον Θεό. Δεν είναι κάθε Κυριακή τα ίδια.
Δι' αυτό πρέπει, λέγει, αυτούς τους ύμνους να τους γνωρίζουμε. Και σας είπα ότι δι' αναγνωρίσεις ποιος είναι ο ήχος τον οποίο η Εκκλησία μας ψάλλει στον Θεό κάθε Κυριακή, πρέπει να γνωρίζεις το τροπάριο το οποίο λέγεται μετά την μικράν είσοδο. Ποια είναι η μικρά είσοδος? Βλέπετε, ερχόμεθα στην Εκκλησία, αλλά τα τελούμενα στην Εκκλησία δεν τα γνωρίζουμε, δεν ξέρουμε τίποτε. Βλέπουμε τον ιερέα ο οποίος κρατά το Ευαγγέλιο στα χέρια του, βλέπουμε τις λαμπάδες να προπορεύονται, να είναι πίσω από τον ιερέα που κρατάει το Ευαγγέλιο, και τούτο σημαίνει ότι η λαμπάδα η οποία πηγαίνει μπρος από το ιερό Ευαγγέλιο που είναι ο Χριστός, είναι ο Ιωάννης ο Πρόδρομος. Και η λαμπάδα η οποία είναι πίσω από τον Χριστό είναι οι Απόστολοι οι οποίοι κήρυξαν το Ευαγγέλιο. Και όταν γίνεται αυτή η είσοδος ονομάζεται μικρά είσοδος. Εισέρχεται δηλαδή ο Χριστός εις τον κόσμο. Και όταν γίνεται η μεγάλη είσοδος που είναι τα ιερά και τα Άγια, εκείνα τα οποία εντός ολίγου θα μεταμορφωθούν, θα μεταβληθούν, θα γίνουν σώμα και αίμα του Κυρίου, αυτή ονομάζεται μεγάλη είσοδος. Οδηγείται δηλαδή ο Χριστός διαμέσου του κόσμου και φθάνει εις τον Γολγοθάν με τον Σταυρόν στον ώμο του, δια να σταυρωθεί, να ταφεί, να αναστηθεί και να δώσει το αίμα του και το σώμα του εις τα παιδιά του δια να ζήσουν. Αυτήν την μεγάλη είσοδο τη λέγουμε εμείς στην απλή γλώσσα «βγαίνουν τα Άγια», λέγει. Βγαίνουν τα Άγια τώρα. Τα Άγια δηλαδή το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Στην μικρά είσοδο λοιπόν, όταν γίνει η μικρά είσοδος και ο ιερεύς στέκεται ενώπιον της ωραίας πύλης και λέγει «δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό», εισερχόμενος εντός του ιερού βήματος απαγγέλει το τροπάριον του ήχου. Πρέπει να γνωρίζεις οπωσδήποτε το κάθε ένα τροπάριο. Ο πρώτος ήχος ποιο τροπάριο έχει, ο δεύτερος ήχος ποιο τροπάριο έχει, ο τρίτος μέχρι τους 8 ήχους. Όταν το γνωρίζεις τούτο, γνωρίζεις κάτι από τη Θεία Λειτουργία την οποία ακούεις και δεν καταλαβαίνεις. Την ακούεις και δεν εννοείς τίποτε. Δι' αυτό πρέπει να ξέρουμε, αδελφοί μου, ότι η Εκκλησία υπάρχουν τα τελούμενα εν αυτή, στα οποία έχουμε άγνοια φοβερά. Και τούτο είναι εκείνο το οποίο οδηγεί και τον άνθρωπο μακριά από τον Θεό. Η καλή εκμετάλλευση του χρόνου είναι το σωτήριον αντίδοτον κατά της πάσης αμαρτίας, μάλιστα δε κατά των σαρκικών παθών. Η εκμετάλλευση του χρόνου. Μη χάσουμε τον χρόνο. Ο χρόνος δεν έρχεται. Ο χρόνος είναι το νερό το οποίο τρέχει και δεν μπορεί να το σταματήσεις. Και όταν παρέλθει ο χρόνος δεν επιστρέφεται πίσω για να μας δώσει ακριβώς αυτό το οποίο ζητούμε. Και όταν πέσουμε στην αμαρτία, τότε λέμε τι κακιά ώρα ήταν εκείνη η οποία με πλάνησε, με απεπλάνησε η αμαρτία και με έριξε εις το βάθος της κολάσεως. Το σκότος αποτελεί δια την αμαρτωλών και την καταλληλωτέραν δια των αμαρτωλών άνθρωπων την καταλληλωτέραν ώραν επιτελέσεως των ανώμων έργων του. Το σκότος. Ο Ιούδας ποια στιγμή έφτασε και πρόδωσε τον Χριστόν? Όχι εις μεσημβρίαν, αλλά εις μεσονύχτιον. Έφτασε μέσα εις το σκότος δια να φιλήσει τον διδάσκαλόν του και να τον προδώσει. Το σκότος είναι εκείνον το οποίο ακριβώς γίνεται αφορμή να γίνει η αμαρτία. Στο σκότος. Τα έργα του σκότους λέγει.
Ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι τα έργα του σκότους δεν έχουν την δύναμη να τα δουν το φως της ημέρας. Να τα δει το φως της ημέρας δεν έχει τη δύναμη, λέγει. Τα έργα του σκότους είναι εσχρόνεστοι και λέγει. Το τι γίνεται τη νύχτα μέσα στην αμαρτία η οποία κυριαρχεί του σκότους. Οι ιοί του σκότους μισούν το φως και δεν έρχονται προς το φως για να μην ελεγχθούν τα έργα του σκότους. Δεν δίνονται τα έργα του σκότους να ελεγχθούν από το φως. Εφόσον κοινωνούν τις έργες της ακάρπης του σκότους, τους βλέπετε να δρούν και να κινούνται μέσα στο σκοτάδι και μέσα στην νεκτερινή ησυχία και μέσα στην καταχνιά της αμαρτίας. Και αυτό ακόμη το γλυκί φως της σελήνης και των άστρων τους φοβίζει. Δεν θέλουν να υπάρχει ούτε αυτό. Ούτε τα άστρα δεν θέλουν να βλέπουν, ούτε τη σελήνη. Θέλουν το σκότος για να πράξουν την αμαρτία. Τότε γίνονται οι διαρρήξεις, τότε γίνονται οι πορνείες, τότε γίνονται οι αμαρτίες μέσα στο σκότος. Η φαύλη γυναίκα ζητεί να αρπάξει το θύμα της μέσα στο σκότος. Φέρει προκλητική αμφίεση. Η μη γυμνη προχωρεί στους δρόμους για να εξάπτει τους νέους. Είναι γλυκής και προκλητικός και αγαπητός και παρουσιάζεται ο διάβολος ο πειραστής για να παρασύρει το θύμα του. Είναι ανεδής, προπετής και αυθάδης και η αμαρτία δελεάζει καταρχάς με το προκλητικό της ύφος και μετά ρίπτει το θύμα της και το κατατρώγει. Πρόκλησης. Αδερφοί μου, μία πόρνη γυναίκα θέλησε να παρασύρει έναν ασκητή στην αμαρτία. Τον επρόσεξε και ήθελε οπωσδήποτε να το ρίξει στην αμαρτία, τη σαρκική αμαρτία. Παρακολούθησε από πού περνάει και εντύθηκε προκλητικά όπως αναφέρει η Αγία Γραφή. Έβαλε πάνω της εκείνα τα πορνικά αρώματα και στάθη στον δρόμο όπου θα επερνούσε, λέγει ο ασκητής. Τον είδε, τον επλησίασε, τον ενόχλησε και εκείνος ο ασκητής έστριψε την κεφαλή του προς τα αριστερά και έφτισε και έκανε το σταυρό του, το σημείο του σταυρού και προχώρησε. Αυτή δεν ειδυνήθη να αντέξει αυτήν την περιφρόνηση και λέγει οπωσδήποτε θα τον ρίξω. Εντύθη λοιπόν περισσότερο προκλητικά, έκανε ό,τι προκλητικότερον υπήρχε και στάθη στον δρόμο του ασκητού διά να τον παρασύρει. Τον είδε την ώρα που περνούσε, τον επλησίασε, τον ενόχλησε και εκείνος έστρεψε την κεφαλή του στα αριστερά και έφτισε και έκανε το σημείο του σταυρού. Αυτή δεν είναι έχθη την Δευτέραν αυτήν περιφρόνηση και λέγει τώρα, λέγει, πρέπει να αλλάξω τρόπον. Εντύθη λοιπόν σεμνά, εντύθη με φρόνηση και λέγει οπωσδήποτε αυτή τη φορά θα το ρίξω. Τον επλησίασε και πάλι, αλλά εκείνος έστριψε πάλι την κεφαλή του προς τα αριστερά, έφτισε, έκανε το σημείο του σταυρού και έφυγε. Τον προφθάνει η πόρνη. Τον σταματά. Του λέγει γέροντα, ήθελα τρεις φορές να σε ρίξω, του λέγει. Δεν ειδυνήθηκα όμως. Να μου πεις τι έκανες όταν έφτυνες και έβλεπες προς τα αριστερά σου και έκανες το σημείο του σταυρού.
Και απαντά ο γέροντας και της λέγει, την πρώτη φορά αν της λέγει, που με ενόχλησες το είδα, της λέγει. Αλλά εκείνη τη στιγμή εγώ σε είδα μόλις γεννήθηκες από τη μητέρα σου μέσα στα αίματα και συχάθηκα και σου έφτυσα, λέει. Και έκανε το σημείο του σταυρού. Τη δεύτερη φορά, λέει, τη δεύτερη φορά σε είδα μέσα στο φέρετρο νεκράν. Ούτε να ομιλείς, ούτε να κινείσαι, ούτε να έχεις χρώμα, λέει. Και έφτυσα και πάλι, λέγει, και έκανα το σταυρό μου. Την τρίτη φορά, λέγει, έσκυψα επάνω στο μνήμα σου και είδα όχι σώμα, αλλά κόκαλα, λέγει, οστά. Είδα τα κόκαλα, λέγει, και πάλι νεύτησα, λέγει. Προς τα αριστερά που φτύνω, λέγει, είναι ο διάβολος. Στα δεξιά είναι ο άγγελός μου. Γι' αυτό σε είδα να με προκαλείς και σου έφτυσα, λέγει, και εσένα και στον διάβολο. Με αυτόν τον τρόπο μόλις σήκουσαν η πόρνη εκείνη τα εικόνες αυτάς, τα οποίες παρουσίασαν, ο γέροντας εκείνος ο Άγιος άνθρωπος έπεσε στα γόνατά του, στα πόδια του, κατεφιλούσεν τον γέρονταν εκείνον άνθρωπο και του λέγει, γέροντα μου, είμαι έτοιμη, λέγει, αυτή τη στιγμή να εξομολογηθώ τα αμαρτίας μου. Εξομολογήθηκε τα αμαρτίας της, έφυγε από τον κόσμο, εγκατέλειψε τον κόσμο, εισήλθεν μέσα σε μία μονή και έμεινε εκεί κλαίουσα τα αμαρτίας της για να σωθεί. Ναι, αδερφοί μου, αν είχαμε και εμείς μία διάφτην εικόνα στα μάτια μας, είτε άντρας είναι είτε γυναίκα, θα εσώζε το από την παγίδα του διαβόλου. Δεν είμαι θα τίποτε στον κόσμο αυτόν, ούτε έχουμε οδεμένου σαν πόλη την οποία αναφέρει ο Απόστολος Παύλος. Εδώ είμαι θα περαστική και όλα τα γλυκά δηλητήρια τα οποία σκορπίζει ο διάβολος στο δρόμο μας είναι περαστικά. Και όταν ερωτηθεί ο κάθε ένας και πει στον εαυτό του τι κατάλαβες από την αμαρτία την οποία έγευθες, απαντά στερεότυπα, τίποτε. Ναι, αδερφοί μου, η αμαρτία είναι ένα μηδενικό, ένα τίποτε. Η αμαρτία είναι κάτι το οποίο σου σκοτίζει την διάνοια και σε οδηγεί στην κόλαση. Πρόσεξε, αδερφέ μου, όσο σου είναι δυνατόν, διότι ο Πανάγαθος Θεός περιμένει τη μετάνοιά σου. Ας μας αξιώσει να αποφεύγουμε την αμαρτία και να είμεθα με τον Θεό μας στον παρόντα κόσμο και στην επουράνιον του Βασιλεία να γίνομαι κληρονόμοι. Αμήν.